Σε διερευνητικές ματιές και συγκρίσεις φαίνεται ότι επικεντρώθηκαν σήμερα οι καταναλωτές, οι οποίοι ναι μεν κατέβηκαν στο κέντρο της πόλης, που τα καταστήματα εκτός από το ότι ήταν ανοιχτά έχουν και εκπτώσεις, πλην όμως οι αγορές δεν είχαν μαζικότητα. Μέχρι στιγμής υποτονική η κίνηση, θα έλεγα. Θα δούμε αργότερα. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Η κίνηση με τις εκπτώσεις δεν ξεκίνησε καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αρκετή κίνηση στα μαγαζιά, όμως έχει βγει πάρα πολλοί κόσμος και βλέπει. Και οι τιμές στα μαγαζιά είναι πάρα πολύ καλές. Έχουν κατεβάσει και 50 και 70 και είναι πραγματικά αυτά από τους εμπόρους, διότι έχουν αποθηκεύσει πάρα πολλά εμπορεύματα και πρέπει να τα διώξουν για να αγοράσουν καινούργια. Οπότε έχουν βάλει πάρα πολύ καλές εκπτώσεις. Ο κόσμος βλέπει, πιστεύω ότι μόλις φτιάξει λίγο ο καιρός θα κορυφωθεί η κίνηση. Έχει κίνηση, έχει. Όχι πολύ, αλλά έχει. Τις εκπτώσεις πώς τις βλέπετε? Καλές. Λίγες ημέρες μετά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οι εκπτώσεις του Ιανουαρίου που ξεκίνησαν και φέτος αποτελούν την ελπίδα των εμπόρων να ζεστάνουν τα ταμεία τους και να μειώσουν τις απώλειες του προηγούμενου διαστήματος. Για το λόγο αυτό, όπως επισημαίνουν, τόσο οι τιμές όσο και η ποιότητα των προϊόντων είναι τέτοια που φιλοδοξούν πως θα κινητοποιήσει τους αγοραστές που σε ένα μεγάλο μέρος, γνωρίζοντας πως οι εκπτώσεις ξεκινούν, άφησαν για μετά τις γιορτές κάποιες από τις αγορές που δεν ήταν μέσα στο εορταστικό κλίμα. Απολύτως απαραίτητες. Υπάρχει μια από τη μεριά του λιανικού εμπορίου ένα κάλεσμα στην κοινωνία με προϊόντα ποιοτικά και με τιμές πάρα πολύ καλές. Ζητάμε ότι στο τέλος ίσως έχουμε μια καλύτερη κινητικότητα που θα είμαστε ικανοποιημένοι και η κοινωνία και το λιανικό εμπόριο. Υπομονή πρέπει να κάνουμε, γιατί στο τέλος ο Έλληνας πάντα τελευταία στιγμή ψωνίζει. Στο τέλος θα βγει να ψωνίσει και θα πούμε: δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν μια χαρά. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, αλλά έχει πάει ο κόσμος στα χιόνια. Πιστεύετε ότι άφησε κόσμος στις γιορτές κάποιες αγορές για να τις κάνει πιο οικονομικά στις εκπτώσεις? Πώς βλέπετε τις εκπτώσεις? Λογικό πιστεύω ότι είναι αυτό. Να άφησε κάποιες αγορές για να τις κάνει τώρα στις εκπτώσεις. Την ίδια ώρα πάντως, οι συζητήσεις περί αύξησης του κατώτατου μισθού απασχολούν και τους εμπόρους, οι οποίοι πίσω από μια τέτοια προοπτική και σε συνδυασμό με την αύξηση στις τιμές όλων των προϊόντων, ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να δουν μια αναζωογόνηση στην αγορά που λόγω των τιμών αλλά και της πανδημίας έχει τα τελευταία χρόνια μεγάλα διαστήματα άσχημης απόδοσης. Είμαστε στην πολιτική ότι πρέπει να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, σε μια κοινωνία ισότητας, σε μια κοινωνία κανονικότητας, όπου εισοδήματα θα μπορούν να δημιουργήσουν μέσα από τις μοχλεύσεις, θα δημιουργήσουν μια καλύτερη οικονομία για τα νοικοκυριά, για την κοινωνία. Είμαστε στην κατεύθυνση αυτή και θα συνεχίσουμε να είμαστε στην κατεύθυνση αυτή.